Να δώσω το λόγο στις κυρίες. Είναι η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά, υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σφαγιανάκη. Και η κυρία Ελένη Μαρακάκη, υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρετε και στους ακροατές. Ξέρετε, θέλω να ξεκινήσω με ένα σχόλιο για το debate των πολιτικών αρχηγών. Και η κυρία Τσουκαλά, ξέρετε, που λένε δεν μας έκανε και σοφότερους. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο δικό σας, φυσικά και με επίκεντρο και τα όσα ο Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε μέσα από το debate. Θεωρείτε ότι έπεισε, ότι κέρδισε τις εντυπώσεις, το μεγάλο στοίχημα? Καταρχάς, αναφορικά με τις εντυπώσεις από το debate, θα πω ότι πραγματικά το παρακολουθούσα με θυμηδία, καθώς δεν μπορούσα να πιστέψω το χαμηλό επίπεδο της δημοσιογραφίας. Δεν ξέρω σε ποια ευνομούμενη χώρα στον κόσμο θα επιτρέπω το άτομο με συγγενικές σχέσεις με το στενό καθεστώς Μητσοτάκη να επιτρέπεται να συμμετέχουν στο debate. Όμως είναι κάτι το οποίο το είδαμε. Είδαμε ερωτήσεις πραγματικά πολύ χαμηλού επίπεδου. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί εμένα προσωπικά, ναι, διαβώσουμε, δεν έχω. Θα τολμήσω να διαφωνήσω, όχι μόνο λόγω συναδελφικής αλληλεγγύης. Ναι. Δεν θα το έκανα αυτό άλλωστε. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι βάζουμε στο στόχαστρο ακόμα και συγγενικές σχέσεις. Ας πούμε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ανθρώπους επειδή έχουν κάποια συγγένεια. Ναι, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Δεν το θεωρώ θεμητό, δεν το θεωρώ δεντολογικό. Ναι, θεωρώ ότι ακόμα και η επιλογή θεωρώ ότι ήταν πολύ, πολύ κακή. Οπότε επιτρέψτε μου να έχω και εγώ τη γνώμη. Βέβαια, δεν σαφώς. Είναι τυχαίο ότι έχουμε την 107η θέση παγκοσμίως αναφορικά με τη θέση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, βλέπεις την κατακρύμνηση της ελληνικής δημοσιογραφίας. Διαβάζεις ένα μέσο και από την επικεφαλίδα αντιλαμβάνεσαι ποιους προωθεί. Εμένα, επιτρέψτε μου, κυρία Σφαγιανάκη, επειδή έχω ζήσει και πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, να πω ότι πραγματικά παρακολούθησα το debate με θυμηδία. Πραγματικά είδα ερωτήσεις κατευθυνόμενες. Και δεν μου άρεσε καθόλου. Θεωρώ ότι έριξε την ελληνική δημοσιογραφία ακόμα πιο χαμηλά. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που είδα. Δεν θεωρώ ότι μας έκανε σοφότερους. Οι απαντήσεις μας έκαναν σοφότερους. Και το λέω αυτό και για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, όχι μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα το οποίο εκπροσωπείται. Θεωρείτε ότι οι απαντήσεις ανταποκρίθηκαν σε αυτό που περίμενε ο κόσμος να ακούσει? Εγώ είδα ότι ακολουθήθηκε η πεπατημένη. Δεν είδα το debate. Καταρχάς, εγώ δεν είδα debate. Εγώ δεν είδα debate. Θα έπρεπε να είναι πιο ελεύθερη η συζήτηση. Φυσικά και θα έπρεπε να είναι και πιο ελεύθερη η συζήτηση. Ναι, φυσικά. Θα έπρεπε να υπήρχε συνδιαλλαγή ιδεών, απόψεων, αντίκρουση απόψεων. Είναι κάτι το οποίο δεν είδαμε. Εμένα προσωπικά, δηλαδή, με μεγάλη δυσκολία κράτησα το ενδιαφέρον μου. Αλλά αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα, είδα έναν άνθρωπο έντιμο, είδα έναν άνθρωπο ο οποίος έθεσε τα ζητήματα στις σωστές τους διαστάσεις, ζήτησε ευθέως από τον Πρωθυπουργό να απαντήσει για το ποιο λόγο παρακολουθεί το Ανδρουλάκης. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να μην απαντάει για άλλη μια φορά, να διαφεύγει να απαντήσει αυτού του τεράστιου ζητήματος θεσμικής εκτροπής. Οπότε θεωρώ, ναι, για μένα ο Αλέξης Τσίπρας κέρδισε τις εντυπώσεις ως ένας έντιμος άνθρωπος, ένας ολοκληρωμένος πολιτικός και ως ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει πάρα πολλά να δώσει και στην πολιτική και στην πολιτική ζωή γενικότερα. Να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο και από την κυρία Μαραγκάκη, φυσικά με επικεντρώ το debate και πώς εσείς το παρακολουθήσατε και αν σας κάλυψαν και απαντήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Ναι, καταρχήν η οργάνωση του χθεσινού debate δεν ήταν θέμα των δημοσιογράφων και ήταν ξεκάθαρο αυτό από την αρχή. Ήταν της διακομματικής. Ναι, και μάλιστα συζητήθηκε έντονα. Προσωπικά πιστεύω στην ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας και μάλιστα και στο πολύ πριν το 2004-2005 είχαμε κάνει εδώ ένα διακρατικό πρόγραμμα όπου συμμετείχαν και δημοσιογράφοι, μόνο δημοσιογράφοι από την Κρήτη, μικρής ηλικίας τότε, για τον ρόλο των ΜΜΕ στην δημοκρατία της Ευρώπης. Φανταστείτε, ήταν ένα πρόγραμμα ανταλλαγής νέων τότε, πριν από 15 χρόνια, μια κατάσταση εντελώς διαφορετική στην Ελλάδα, που παρατηρούσαμε την κατάσταση του Μπερλουσκόνη στην Ιταλία και το τι γινόταν στα προάστια του Παρισίου και πώς τον Παρισίων και πώς το διαχειριζόταν και τα ΜΜΕ. Και σήμερα στην Ελλάδα ξέρουμε ότι είναι η Ελλάδα στο επίκεντρο της παρατήρησης το τι συμβαίνει με τη δημοσιογραφία, όχι όμως εκ
μέρους των δημοσιογράφων και γι' αυτό είμαστε και σε αυτή την τόσο χαμηλή θέση για την ελευθερία του λόγου, για την ελευθερία του τύπου, εκ μέρους πώς το χειρίζεται η πολιτεία. Mm-hmm. Όσον αφορά το πώς οργανώθηκε λοιπόν το debate, ήταν θέμα δημοσιογράφων, δεν ήταν θέμα δημοσιογράφων, πιστεύω στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία και οπωσδήποτε όπως και να στήθηκε, το είπα και το πρωί, ότι θεωρώ ότι συμπληρωματικά δίνει μία ακόμα εντύπωση στον ψηφοφόρο, ειδικά αυτόν που δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει. Όταν τους έχεις όλους μαζί για μία μισή ώρα και βλέπεις τις εκφράσεις τους, όσο στημένες και να είναι αυτές και όσο στημένες να είναι και απαντήσεις, αυτό θα είναι το στίγμα τους. Που δίνουν και έμφαση και δεν θέλουν να ξεφύγουν από το στίγμα τους. Άρα ο ψηφοφόρος θεωρώ ότι αυτός που δεν έχει αποφασίσει και το βλέπει, λίγο κάτι κλικ θα του κάνει σε κάτι, λίγο θα απορρίψει κάτι που θα ακούσει. Σας κάλυψε εσάς ο Νίκος Ανδρουλάκης με την παρουσία του και τι θεωρείτε ότι είναι εκείνο το οποίο κερδίθηκε με τη δικιά του παρουσία? Θεωρώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης καθημερινά κερδίζει, γιατί από εκεί που ήταν ο άγνωστος Χ όταν ανέλαβε την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, όλο ένα κάθε μέρα κερδίζει και το περισσότερο κόσμο να τον παρακολουθεί, αλλά και γίνεται και πιο κατανοητός και πιο θεωρούν τις θέσεις του παγιωμένες σε κάποια πράγματα. Έχουν καταλάβει και τον χαρακτήρα του σιγά σιγά και ο ίδιος δίνει ένα αγώνα καθημερινά προκειμένου να βρεθεί παντού σε όλα τα σημεία της Ελλάδας μαζί με τα στελέχη του κόμματος, μαζί με τους υποψήφιους, προκειμένου σιγά σιγά να είναι ο άνθρωπος που θα έχουν μια πιο συγκεκριμένη άποψη οι ψηφοφόροι. Πλέον την έχουν λίγο πριν τις εκλογές. Ο λόγος του πατριωτικός και η σκέψη του διατρέχει οριζόντια όλες τις προγραμματικές θέσεις και όλα όσα προτείνει. Χτες έδωσε ξεκάθαρα στίγμα με την υπόθεση των υποκλοπών, ότι φυσικά και δεν μπορεί να παραμείνει έτσι στην δημοκρατία της Ελλάδος. Ήταν ο Πρωθυπουργός, μία είδηση αυτό που είπε ότι δεν παρακολουθήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης σε καμία περίπτωση για εθνικούς λόγους. Οπότε αυτό το κρατάμε σαν μία πολύ σοβαρή δήλωση εκ μέρους του Πρωθυπουργού, που έρχεται να κάνει στην άκρη όλα τα προηγούμενα. Και εγώ προσωπικά ήμουν ευχαριστημένη. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρό μας, γιατί ξεκάθαρα επιβεβαίωσε όσα λέει όλο αυτό τον καιρό για τη διακριτή θέση του ΠΑΣΟΚ στο κέντρο, ξεκάθαρα, και τις αποστάσεις που έχει και από τους άλλους δύο. Πάντως θα επισημάνω εδώ, κυρίες μου, βλέποντας έτσι και το χθεσινό debate, ότι δεν φάνηκε και ιδιαίτερη διάθεση από τους πολιτικούς αρχηγούς να αφήσουν παραθυράκια για συνεργασίες και μία μετεκλογική συνεργασία. Δεν ξέρω αν η δικιά σας η αίσθηση, η κυρία Τσουκαλά, ξεκινήσω από σας, είναι διαφορετική και αν μπορούμε να μιλήσουμε για μετεκλογικές συνεργασίες. Είναι μια συζήτηση που μπαίνει τώρα και προεκλογικά. Μπορεί να μην έχουμε ποσοστά, μπορεί να μην έχουμε κατανομή ποσοστών, όμως είναι μια πραγματικότητα αυτή. Φυσικά και είναι πάρα πολύ σωστό να τίθεται αυτό το ζήτημα. Εγώ βλέπω, κυρία Σφαγιανάκη, ότι το αυγό του φιδιού εκολάπτεται. Εγώ βλέπω στη χώρα μου να εγκαθιδρύεται ένα καθεστώς. Καθεστώς πληθυσμού, καθεστώς πληθυσμού ημετέρων, καθεστώς απευθείας αναθέσεων. Έχουμε αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση τρία στελέχη, τα οποία είναι ακροδεξιά. Έχουμε το Βορύδη, το Πλεύρη, το Γεωργιάδη. Και θεωρώ ότι ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Εγώ θεωρώ ότι όλες οι προοδευτικές, όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου θα πρέπει να σταθούμε ανάχωμα σε όλο αυτό το καθεστώς, το οποίο εγκαθιδρύεται σιγά σιγά και δυστυχώς κανονικοποιείται. Πέρασε από την πίσω πόρτα το κόμμα Κασιδιάρη. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η ακροδεξιά ανεβαίνει. Έχουμε και το παράδειγμα της Μελώνη στην Ιταλία και πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια συνεννόηση με τις δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου. Δεν βλέπω άλλα περιθώρια. Και ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις που ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να συζητήσει, γιατί είναι μέσα σε αυτό που θα μπορούσε να συζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως και ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος έχει υπάρξει και υπουργός οικονομικών σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Το ΚΚΕ έχει πει ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να συζητήσει οποιαδήποτε συνεργασία. Οπότε είναι πολύ συγκεκριμένα τα κόμματα τα οποία μένουν, μεταξύ αυτών φυσικά και το ΠΑΣΟΚ. Ποια είναι αυτά τα περιθώρια συνεργασίας, βλέπετε να υπάρχουν κοινοί τόποι?
Εγώ προσωπικά ναι, γιατί εγώ πίσω από τα κόμματα βλέπω τον άνθρωπο. Εγώ βλέπω τον προοδευτισμό στην Ελλάδα. Mm-hmm. Βλέπω τα κινήματα, βλέπω τη συλλογικότητα. Οπότε με αυτή τη βάση και όχι τις καθαρά κομματικές γραμμές, εγώ βλέπω μεγάλο περιθώριο συνεννόησης στις δημοκρατικές δυνάμεις. Mm-hmm. Θεωρώ ότι οι υπεύθυνοι πολίτες θα ζητήσουν οι ίδιοι την ημέρα των εκλογών. Θα είναι η κοινωνική πλέον επιταγή η συνεργασία. Σε αυτό προσβλέπω. Βλέπετε δηλαδή να το καθορίζουν και τα ποσοστά ενδεχομένως. Φυσικά. Mm-hmm. Κυρία Μαραγκάκη, το Πασόκ με ποιους θα μπορούσε να συζητήσει, γιατί είδαμε χθες ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, βλέποντας λίγο και τη γλώσσα του σώματος και τις κινήσεις, απέφυγε ακόμη και να χαιρετήσει τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη, έδειξε μια στάση, ένα τείχος το οποίο έστησε. Χαίρομαι, κυρία Σπακενάκη, γιατί επιβεβαιώνεται τώρα αυτό που πιθανόν να εξέλαβε και ο πολίτης. Εχθές, δηλαδή, το debate μπορεί να ήταν όπως λέμε, αλλά οι κινήσεις του σώματος, όλα αυτά, κάτι έδειξαν. Όπως είπα και πριν, ξεκάθαρα στο κέντρο και μακριά, παρά το ότι υπάρχουν στα προγράμματά μας κάποιες θέσεις που μπορεί να συγκλίνουμε. Mm-hmm. Θα εξαρτηθούν όλα σίγουρα από το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα, την βραδιά των εκλογών, που θα καθορίσει και το τι, πώς θέλει ο ψηφοφόρος στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το βασικό για εμάς. Φυσικά και είναι προσωπική μου τοποθέτηση, στη δημοκρατία δεν είναι γενικό, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Στην δημοκρατία όμως υπάρχουν όροι, υπάρχουν όρια, υπάρχουν πλαίσια που τα καθορίζουν οι άνθρωποι, αλλά και οι ιδεολογίες που πρεσβεύουν. Οι ιδεολογίες είναι βασικό. Υπάρχουν υποχωρήσεις λοιπόν και στη δημοκρατία μας, και το θέτω αυτό το ερώτημα, το μισό είναι φυσικά ρητορικό, αλλά στην πράξη, υποχωρήσεις θα μπορούσε να κάνει το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Και όταν λέω υποχωρήσεις, αναφέρομαι κυρίως στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Με έναν Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει πει ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Θα μπορούσαν λοιπόν τα όρια του ΠΑΣΟΚ να επανατοποθετηθούν ενδεχομένως μετά τις εκλογές. Επειδή ακριβώς λέμε ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα, και πολύ σωστά το είπατε και δεν είναι μόνο ρητορικό, είναι ουσιαστικό κάθε στιγμή που το κάνω το ερώτημα. Η υποχώρηση δεν είναι μόνο εκ μέρους του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά σε μια πιο αντικειμενική θέση να είναι ανεξάρτητα από τους δύο που έχουν κυβερνήσει, ο κυβερνήτης της χώρας, είναι και κοινή λογική αυτό, με βάση μια νέα προσέγγιση που μπορεί να μην είναι συνηθισμένη και να μην είναι οικεί όλοι σε μια τέτοιου είδους προσέγγιση, όμως είναι εφικτή. Mm-hmm. Έχουμε και τα μοντέλα στις άλλες χώρες και μπορεί να είναι και αποδεκτή αμέσως την επόμενη στιγμή, αναλόγως τι ποσοστά θα φέρουν τα κόμματα. Γιατί μπορεί να ανεβεί λίγο το ΠΑΣΟΚ και μπορεί να κατέβει λίγο κάποιος, αλλά από το τι θέση, από τι θέση ανεβαίνεις και από τι θέση κατεβαίνεις, η αμφισβήτηση ή η ισχυρή επιβεβαίωση έχει διαφορά και έχει σημασία. Mm-hmm. Άρα η αμφισβήτηση ενός κόμματος εξουσίας είναι πιο ισχυρή από την επιβεβαίωση με ένα παραπάνω ποσοστό. Όμως το ποσοστό, το πόσο θα είναι, αυτό θα καθορίσει τη στάση του κόμματος μετά. Mm-hmm. Άρα θα εξαρτηθεί λοιπόν και από το ποσοστό το οποίο, βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ θα λάβει, ναι, και την θέση που έχει. Καλά. Μπορεί όλα να είναι κλειστά και την ίδια στιγμή να είναι όλα ανοιχτά. Γιατί υποχωρήσεις και συμφωνίες όλα θα συζητηθούν την επόμενη στιγμή. Την επόμενη των εκλογών. Λίγες μέρες έμειναν για να δούμε. Θέλω λίγο να φέρουμε την συζήτηση σε πιο τοπικά χαρακτηριστικά. Πολιτεύεστε λοιπόν στο Ηράκλειο, είστε δύο δραστήριες κυρίες. Ζείτε εδώ, βιώνετε τις αγωνίες, βιώνετε τις ανησυχίες των πολιτών και του Ηρακλείου. Και κυρία Τσουκαλά, έχει το Ηράκλειο μάλλον την ανταπόδοση που θα έπρεπε από το κεντρικό κράτος σε σχέση και με αυτά που και το ίδιο το Ηράκλειο προσφέρει και η Κρήτη συνολικά προσφέρει στον κρατικό κορβανά, όπως έχουμε μάθει να λέμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι. Μια ισχυρή τοπική οικονομία που όμως σε επίπεδο τουλάχιστον υποδομών, θα πω δημόσιων υποδομών, έτσι, γιατί ιδιωτικές υποδομές πάνε καλά, οι άνθρωποι επενδύουν σε αυτά που κάνουν. Είναι το Ηράκλειο εισάξιο αυτού που προσφέρει? Όχι σε καμία περίπτωση, και όχι μόνο το Ηράκλειο, ολόκληρη η Κρήτη. Η Κρήτη προσφέρει το 12% του καθάριση του εθνικού προϊόντος. Mm-hmm. Οπότε με ένα πληθυσμό πολύ λιγότερο. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν οι υποδομές, έχουν μάλιστα και τη φέρουσα ικανότητα για την ανάπτυξη του νομού. Παραδείγματος χάρη, ο τουρισμός. Ναι. Βλέπουμε, ας πούμε, μια μονομερή συγκέντρωση του τουρισμού στο βόρειο Ηράκλειο. Και μαζικό τουρισμό. Έχει ο νομός Ηρακλείου τη φέρουσα ικανότητα να υποστηρίξει ένα υπερμεγεθή τουριστικό πληθυσμό, και μάλιστα εποχικά.
Βλέπουμε τώρα και με τους υδατικούς πόρους, τη διαχείριση των υδατικών πόρων και με την έλλειψη νερού. Πώς θα διαχειριστεί ο νομός, γιατί επιδοτούμε την εποχική εργασία, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ισότιμη ανάπτυξη σε όλο το νομό και με άλλες έτσι είδους μορφές τουρισμού, όπως πιο ήπιες, όπως παραδείγματος χάρη ο αγροτουρισμός. Ο ΒΟΑΚ, το κομμάτι του ΒΟΑΚ στο Ηράκλειο, έχει τη φέρουσα ικανότητα να μεταφέρει τόσες εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Βλέπουμε παντού μια ανισότητα, μια κοινωνική ανισότητα, η οποία για μένα είναι πολύ χαρακτηριστική, ας πούμε, της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Βλέπουμε ότι, δεν, παραδείγματος χάρη στο ΒΟΑΚ, δεν δόθηκε η δέουσα σοβαρότητα. Mm-hmm. Είχαν δρομολογηθεί, είχαν προχωρήσει οι διαγωνισμοί, είχαν δρομολογηθεί τα έργα και βλέπουμε μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη να επαναλαμβάνονται οι διαγωνισμοί με τη μόνη διαφορά την επιβολή διοδίων, κάτι το οποίο αντιβαίνει ακόμα και τις διρεκτίβες της Κομισιόν αναφορικά με την ισιωτικότητα. Να μην μιλήσω για το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο συζητάτε χρόνια και έχουμε καταντήσει εμείς οι κριτικοί να πληρώνουμε πανάκριβα τα αεροπορικά και τα ταξίδια μας γενικά εκτός Κρήτης. Οπότε θεωρώ ότι όχι, φοβάμαι πάρα πολύ για τη φέρουσα ικανότητα του νομού, η οποία αντιβαίνει τους όρους ανάπτυξης. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη με το αεροδρόμιο στο Καστέλι, πού είναι τα συνοδά έργα? Αυτή τη στιγμή ο Χάρης Μαμουλέκης κάνει μεγάλο αγώνα για να προωθήσει μέσω σταθερής τροχιάς. Αυτό θα είναι ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο. Mm-hmm. Και θα μπορούσε κάλλιστα να χρηματοδοτηθεί και με το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Αλλά βλέπω ότι είναι μόνος του μπροστάρης σε αυτό. Για ποιο λόγο λοιπόν να υπάρχει τέτοια ανισομερή κατανομή σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ελλάδας? Γιατί η Κρήτη να μείνει πίσω, γιατί ας πούμε ο ΒΟΑΚ να μην έχει προχωρήσει? Mm-hmm. Και είναι το ίδιο ερώτημα και σε εσάς, κυρία Μαραγκάκη, για το κατά πόσο βλέπετε ότι υπάρχει μια υποστήριξη ισότιμη στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, αλλά στην Κρήτη συνολικά, ας πούμε, σε σχέση με άλλες περιοχές. Και αναφέρομαι και στις δύο σας, γιατί εκπροσωπείτε κόμματα που έχουν περάσει από τις κυβερνήσεις και κριτική φυσικά είναι διαχρονική, έτσι, όχι μόνο για τα τελευταία 4 χρόνια. Και τα παράπονα είναι και δικά μας για το τι έχει συμβεί στο παρελθόν και για το γιατί η Κρήτη δεν έχει ανταποδοτικά αυτό που αξίζει στον πολίτη της, mm-hmm. αυτό που αξίζει στον τουρίστα που την επισκέπτεται, αυτό που αξίζει στην εξωστρέφειά της και στο μέλλον που θέλει να χτίσει για τα παιδιά της. Ακόμα και το πώς αντιμετωπίζεται το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, που είναι μοναδικό στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στον κόσμο και βρίσκεται στην Κρήτη και υποστηρίζεται σε ένα νησί που πολύ σωστά θέθηκε το θέμα της νησιωτικότητας, έχει να κάνει με το πώς θέλουμε να είναι το μέλλον μας. Δεν θέλουμε την έρευνα και την καινοτομία, φαίνεται από την μη στήριξη του ΙΤΕ που είναι στην Κρήτη, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλές προτεραιότητες στο νησί και στο νομό μας, από την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο που τώρα υπάρχει μέχρι το να σχεδιάζουμε τον νέο ΒΟΑΚ, παρατηρούμε την επιταχυνόμενη εξέλιξη στο Καστέλι, στο αεροδρόμιο, και ό,τι και να δούμε, όταν γυρνάει η ματιά μας στο Αρκαλοχώρι με μια τέτοια μόνιμη εκκρεμότητα τόσους δεκάδες μήνες τώρα, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι δυνατόν να περιμένουμε κάτι καλύτερο όταν αυτό δεν λύνεται. Mm-hmm. Και μπορεί να κάποια ζητήματα με τα περιουσιακά, με τα διοικητικά, να μην μπορούν να λυθούν. Δεν γίνεται όμως ούτε εκεί να έχουμε επιδοματική πολιτική και δεν γίνεται να μην έχουμε και κανένα σχέδιο. Και βλέπω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ειδικά αυτή η κυβέρνηση, συμβουλεύεται οίκους αξιολόγηση για 1000 πράγματα. Εδώ για την αντιμετώπιση του τόπου, της ανάπτυξής του, των ανθρώπων που είναι ακόμα σε έναν οικισμό προσωρινό, δεν υπάρχει κανένας να βοηθήσει. Δηλαδή, ακόμα και σε ένα εργαστήριο νέο να βάλεις, πώς φανταστείτε το νέο οικισμό. Πού θα τον θέλετε, πώς θα τον θέλετε, πώς νομίζετε ότι θα ήταν δίκαια η κατανομή της γης, η αντικατάσταση του σπιτιού που χάθηκε και της ζωής που τρέχει. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ τα παιδιά που είναι ήδη στην Ελλάδα σε πολύ κακή μοίρα από ό,τι δείχνουν οι ευρωπαϊκές εκθέσεις, και γύρισε και είπε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ότι δεν θα ήθελα να είμαι παιδί στην Ελλάδα σήμερα, επειδή ακριβώς δείχνει το ποσοστό της φτώχειας, το ποσοστό της έκθεσης. Φανταστείτε και ένα παιδί που είναι
τη στιγμή σε εκείνη την περιοχή. Και δίπλα είμαστε περήφανοι που χτίζουμε το αεροδρόμιο στο Καστέλ, το χρειαζόμαστε. Είμαστε περήφανοι να τελειώσει νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις σε κάτι που είναι πήγον από το Σεπτέμβριο που έγινε ο σεισμός. Είναι τώρα καλοχώρη. Το πρώτο αυτό γιατί. Πραγματικά νομίζω ότι το αδικούμε κιόλα γιατί βλέπουμε κάθε μέρα τα πράγματα και αυτό επειδή είναι μία μόνιμη εκκρεμότητα. Είναι μια μεγάλη εκκρεμότητα τώρα, καλοχάρη, και οι κάτοικοι της περιοχής, ευρύτερης περιοχής που μας ακούνε. Θέλω και ένα σχόλιο πιο συγκεκριμένο για το Αρκαλοχώρη, κυρία Τσουκαλά. Ο κόσμος μας ακούει, ο κόσμος εκεί, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν πολλά παράπονα για καθυστερήσεις, ό,τι έχει να κάνει με διαδικασίες που αφορούν και τους χιλιάδες εκκρεμείς φακέλους που πρέπει να διευθετηθούν στο Αρκαλοχώρη. Τι κάνετε εσείς στην επομένη των εκλογών, εφόσον λοιπόν εκλεγείτε? Είναι ένα θέμα το οποίο το έχω παρακολουθήσει πολύ, από πολύ κοντά την περίοδο που εργαζόμουν στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης σε συνεργασία με το ΤΕΤΑΚ, όπου γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ΔΑΕΦΚ είναι υποστελεχωμένη στο Αρκαλοχώρη, είναι ελάχιστη η πολιτική μηχανική που εργάζονται και προφανώς οι αιτήσεις αποζημίωσης δεν επεξεργάζονται. Υπάρχουν άλλες αιτήσεις, είναι για κόκκινα ή για κίτρινα κτίρια και φυσικά δεν υπήρχε η ανάλογη, δεν δόθηκε ανάλογη σοβαρότητα από την κυβέρνηση για τη στελέχωση του επικαταστήματος αυτού, ώστε να επεξεργαστούν αυτές οι αιτήσεις και να προχωρήσει η διαδικασία της αποζημίωσης. Οπότε εννοείται, είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να στελεχωθεί το τμήμα αυτό και φυσικά και να δοθούν από τον προϋπολογισμό οι αποζημιώσεις αυτές. Είναι κοροϊδία αυτό το οποίο γίνεται στο Αρκαλοχώρι. Ο Μητσοτάκης, όταν ήρθε στο πολιτιστικό κέντρο πριν από ένα μήνα, ξεκινώντας την εκστρατεία του, δεν πέρασε καν από το Αρκαλοχώρι. Κάτι το οποίο για μένα είναι ντροπή, ειδικά για ένα Δήμο ο οποίος έχει πληγεί σε τέτοιο βαθμό στο νομό μας. Κυρία Μαραγκάκη, είναι το ίδιο ερώτημα. Ναι. Τι κάνετε εφόσον λοιπόν εκλεγείτε την επόμενη μέρα για το Αρκαλοχώρι και την ευρύτερη περιοχή? Ναι, καταρχήν δεν γίνεται να μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και λόγω του ότι δεν εξελίσσονται κανένα σχεδιασμός και να υπάρχουν απειλές με πληστηριασμούς για ακίνητη περιουσία και να θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Επομένως θα έπρεπε, πρέπει να παγώσουν κάποιες διαδικασίες που πλήττουν και τους απειλούν τους ανθρώπους, απειλούν τις ιδιοκτησίες τους και απειλούν μέσω δανειακών συμβάσεων που δεν μπορούν φυσικά με μια ζωή εντελώς διαφορετική να αποκατασταθούν αυτή τη στιγμή. Και φυσικά θα πρέπει, όπως πολύ σύντομα στελεχώνεται ένα διοικητικό συμβούλιο για το αρχαιολογικό μας μουσείο, ενώ δεν υπήρχε την προηγούμενο μήνα αυτό το σκεπτικό, και στελεχώνεται με νέα διεύθυνση, δεν γίνεται η υπηρεσία που έχει επιφορτιστεί με το έργο που αφορά στους φακέλους των ιδιοκτητών να μην μπορεί ως επίγον να στελεχωθεί ακόμα και με τους συμβασιούχους, όπως πήραμε για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, όπως παίρνουμε για την φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων το καλοκαίρι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν υπάρχει έγνοια. Δεν θα την πω με έρημνα, θα την πω έγνοια. Έχεις έγνοια, έχεις ευαισθησία, έχεις και φαντασία να βγάλεις ένα σχέδιο. Ακόμα και νόμο να μην έχεις, έχεις τη Βουλή, και όταν έχουμε δει να περνάνε νομοθετικά διατάγματα κάποια πράγματα μέσα σε μεγαλύτερους νόμους πολύ σύντομα, περιμένουμε, γι' αυτό το ονομάζω και εκκρεμότητα, και για αυτούς τους λόγους στο Αρκαλοχώρι με πολύ σύντομο τρόπο να θεσπιστούν πράγματα και διαδικασίες λόγω του επίγοντος. Δηλαδή το επίγον είναι επίγον. Η φυσική καταστροφή είναι φυσική καταστροφή. Γι' αυτό το λέω σαν εκκρεμότητα. Δεν χωράει στο μυαλό μου πώς γίνεται να κρατάει τόσους μήνες η διαδικασία και να είναι στην αναμονή φάκελη και η πολεοδομία του Ηρακλείου εδώ. Εμείς από το Δήμο Χερσονήσου να έχουμε δώσει δύο άτομα και δύο άτομα από το Δήμο Μαλεβιζίου για να τις τελεχώσουν και να μην μπορεί να γίνει κάτι στο Αρκαλοχώρι, μόνο για το Αρκαλοχώρι, να προχωρήσουν πιο σύντομα, να παγώσουν οι οφειλές των ανθρώπων. Τα αφημί είναι ξεκάθαρα αν έχουν έδρα το Αρκαλοχώρι και σε ποιο οικοδομικό τετράγωνο βρίσκεται. Και δίπλα, οι προσπάθειες του Δήμου, οι προσπάθειες των οργανώσεων που προτείνουν κάποιες λύσεις, που ασχολούνται με το χώρο ταξικό και το τοπικό σχέδιο, ακόμα και αυτές να είναι μέρη μιας επιτροπής μόνο για αυτό το πράγμα. Κυρίες μου, επειδή σιγά σιγά φτάνουμε και στην ολοκλήρωση του σημερινού μας ραδιοφωνικού ραντεβού, θέλω να απευθυνθείτε στον κόσμο που μας ακούει για το ποιες είναι οι δικές σας οι προσωπικές προτεραιότητες στο δρόμο για τις κάλπες της 21ης Μαΐου.
γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος πρέπει να επιλέξει και το κόμμα που εκπροσωπείτε, αλλά θέλω και τις δικές σας τις προσωπικές έτσι, προτεραιότητες και πώς τις θέτετε ενώπιον των ψηφοφόρων. Κυρία Τσουκαλά. Εγώ, Νικολέτα, όσοι τελευταία ανακοινωθήσα στο ψηφοθέλητο του ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να σου πω ότι με μεγάλη συγκίνηση αποδέχθηκα τη συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι μου δώσει πολυετής αγώνες στην αριστερά, διότι το γεγονός ότι συμπεριλήφθην απέναντι σε μια παραφιλολογία μηνών με διάφορα ονόματα τα οποία κυκλοφορούσαν στο Ηράκλειο, το γεγονός ότι συμπεριλήφθην εγώ, ένας άνθρωπος κινηματικός, βαθύτατα κινηματικός, προερχόμενοι από το χώρο της οικολογίας, είναι για μένα η μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα γνήσιο προοδευτικό κόμμα. Mm-hmm. Στο μεταφέρω με πολύ μεγάλη συγκίνηση αυτό που σου λέω, και το μεγάλο στοίχημα για μένα προσωπικά είναι να γεφυρώσω το χάσμα ανάμεσα στα κινήματα, τα περιβαλλοντικά κινήματα, τα κινήματα γενικά, τους κινηματικούς ανθρώπους και την αριστερά. Αυτό είναι το δικό μου προσωπικό στοίχημα. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν πιστεύω σε έθνος σωτήρες, Νικολέτα. Εγώ πιστεύω σε έντιμους ανθρώπους. Και πραγματικά στο ΣΥΡΙΖΑ αισθάνομαι, πραγματικά έχω τεράστια εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Και εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Βλέπω ένα ολοκληρωμένο πολιτικό. Βλέπω έναν άνθρωπο με συνέστηση και με τεράστιες ηγετικές ικανότητες. Και πραγματικά προσβλέπω σε αυτόν. Θέλω να πιστεύω ότι η επόμενη μέρα των εκλογών θα βρει το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την αριστερά γενικότερα. Εγώ δεν εφησυχάζω, δεν επαφίομαι σε κανένα, ούτε σε debate, ούτε σε δημοσκοπήσεις. Εγώ θεωρώ ότι η καιρή που ζούμε είναι πολύ επικίνδυνη. Όπως είπα, θεωρώ ότι εγκαθιδρύεται ένα πάρα πολύ επικίνδυνο καθεστώς. Ένα καθεστώς όπου η ακροδεξιά σιγά σιγά κανονικοποιείται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι μας, και είτε ως προοδευτικοί, είτε ως αριστεροί, είτε ως υπεύθυνοι πολίτες, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε, γιατί ζούμε καιρούς θεσμικής εκτροπής. Θεωρώ ότι η δημοκρατία κινδυνεύει και θεωρώ ότι πρέπει να βγούμε όλοι δυναμικά μπροστά, να παραμερίσουμε τις διαφορές μας και να δώσουμε πολύ μεγάλους αγώνες για να επαναφέρουμε πάλι τη δημοκρατία στον τόπο μας. Μάλιστα. Κυρία Μαραγκάκη. Ναι. Εγώ να πω, προέρχομαι από μια περιοχή που κάθε πρωί, όπου να στρέψεις το βλέμμα σου, θα ακουμπήσει και τις υπόλοιπες περιοχές του νομού μας. Είτε γιατί συναντάς τους εργαζόμενους από τους διπλανούς δήμους, είτε γιατί συναντάς τα προϊόντα που καταναλώνονται στην τουριστική περιοχή, είτε γιατί θα πας για να απολαύσεις τη δροσιά στην ενδοχώρα. Οπότε νιώθω ότι είμαι ένας άνθρωπος που, αφού προέρχομαι και από τη βάση, από μια αγροτική οικογένεια, ένας άνθρωπος που έχω ασχοληθεί με τα κοινά από την πολύ μικρή μου ηλικία, τα σωματεία, τους πολιτιστικούς συλλόγους, το Δήμο, την αυτοδιοίκηση και τα νομικά πρόσωπα, πιστεύοντας στην ανθρωποκεντρική πολιτική, είμαι σε αυτό το χώρο του ΠΑΣΟΚ, εννοείται, που είναι στην καρδιά της σοσιαλδημοκρατίας οι θέσεις του, ξεκάθαρα, στο κέντρο. Με τη μάνα είμαι εκεί. Βλέπουμε ένα διαφορετικό νέο ΠΑΣΟΚ, εννοείται, από την κορφή μέχρι τα νύχια, με το κορμού του. Και με τη μάνα είμαι εκεί. Μπορώ την επόμενη μέρα να εκπροσωπήσω την Ελληνίδα, τον Έλληνα, τον πολίτη του νομού Ηρακλείου. Θα το κάνω με τιμή και σεβασμό και με την αποφασιστικότητα που χρειάζεται για να έχει τον ανταυτού αντιπρόσωπο που του ταιριάζει στη Βουλή, που μπορεί να το απευθυνθεί την επόμενη μέρα και να συζητήσει μαζί του όχι μόνο το πρόβλημα και την ανάγκη, αλλά και τις ιδέες και τις προτάσεις. Και αυτό είναι κάτι που συναντώ τώρα στις συνομιλίες μου με όλων των ηλικιών τον κόσμο, ότι δεν είναι μόνο το πρόβλημα και η ανάγκη, είναι και η ιδέα και είναι και η πρόταση, και σου λέει εγώ τα έλεγα, που σημαίνει ότι θέλει τον ανταυτού αντιπρόσωπό του στη Βουλή να νιώθει ότι έχει στο μυαλό του αυτά που του έχει πει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί άλλωστε και αν ένα μυαλό δεν κάνει
όσο κάνουν πάρα πολλά μυαλά μαζί, και το βλέπουμε και σε όλα τα συνεργατικά σχέδια που σε αυτά συμμετέχω και σε διακρατικό επίπεδο, ότι μέσα από τη συνεργατικότητα βρίσκεις πάρα πολλές εκπλήξεις, και όταν όλοι μαζί, αν κάποιοι σκέφτονται μέσα σε ένα πλαίσιο, είναι και κάποιοι που σκέφτονται έξω από το πλαίσιο, έξω από το κουτί, οπότε μπορείς να χτίσεις πολλά καινούργια πράγματα, ωραία, αυτά που χρειάζεται η χώρα, και γι' αυτό η πολιτική είναι ελπίδα. Εγώ παροτρύνω με νυφαλιότητα τους ψηφοφόρους να αξιολογήσουν και τα κόμματα και τους υποψήφιους αυτό που τους ταιριάζει, με νυφαλιότητα όμως, όχι με θυμό, γιατί αυτός που σχεδιάζει να πάρει το θυμό του ψηφοφόρου στην ψήφο θα το μετατρέψει μετά σε πολιτική με θυμό. Και δεν είναι αυτό που θέλουμε. Κυρίες μου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας για αυτή την συζήτηση που είχαμε. Ξεδιπλώσατε τις θέσεις σας, τις προτάσεις σας, τις απόψεις σας ενώπιον των ακροατών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη στο υπόλοιπο του αγώνα. Είσαστε δύο δυναμικές κυρίες. Ασχολείστε με τα κοινά και θα σας πω καλή συνέχεια φυσικά και καλή επιτυχία και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και για τη φιλοξενία ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά, υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου με τον ΣΥΡΙΖΑ, και η κυρία Ελένη Μαραγκάκη, υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ.